Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Επιμελητήριο των Σερών, παρουσία των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας και του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μωυσιάδη. Θέμα της σύσκεψης η ενδεχόμενη συγχώνευση των επιμελητηρίων της χώρας. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Ναυτεμπορική είχε αναφέρει ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του επιμελητηριακού χάρτη, σχεδιάζει την κατάργηση των 41 από τα 59 υφιστάμενα εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια της χώρας. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, Χρήστος Μέγκλας, σημειώνει την αντίθεσή του προς την παραπάνω αλλαγή. Σαν επιχειρήσεις έχουμε τα προβλήματά μας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και θέλουμε τουλάχιστον από την πολιτεία, από τα υπουργεία να μας βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί ότι πρόκειται να γίνει ένας επιμελητηριακός νόμος καινούργιος και μας έχει αποσταλεί για πρώτη φορά η σκέψη του Υπουργείου να γίνουν 13 επιμελητήρια αναπεριφέρεια. Ένα αναπεριφέρεια συν τρία άλλα τα οποία θα δούμε που θα γίνουν. Έχει προγραμματιστεί για την Κεντρική ένα για την Αθήνα, για τα τρία αναφέρομαι, και ένα για την Νησιωτική Ελλάδα, για τις Κυκλάδες. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος, δεν βρίσκουμε το λόγο, γιατί εμείς ήδη έχουμε μειώσει τα έξοδά μας από μόνοι μας. Αυτοσυντηρούμαστε από τα μέλη μας, δεν συντηρούμαστε από το κράτος. Θέλουμε τη βοήθεια του κράτους, είμαστε υπό δημοσίου δικαίου. Κρατάμε το γεμί, έχουμε πάρα πολλή δουλειά και παράγουμε και πολλή δουλειά. Βέβαια, πάντα μπορείς να γίνεις και καλύτερος. Κάνουμε τις εκθέσεις μας, θέλουμε το εκθεσιακό μας κέντρο. Αν βγει τέτοιο νομοσχέδιο και πάμε στην περιφέρεια, τότε δεν θα εκπροσωπούνται κατά τη γνώμη μας οι επαγγελματίες και δεν θα έχουν τη βοήθεια που έχουν σήμερα, η οποία μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι κάποια βοήθεια. Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν να σβηστεί η ιστορία 69 ετών για το επιμελητήριο των Σερών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε 100% από τους Σεραίους επαγγελματίες, και συνεχίζει λέγοντας ότι οι επαγγελματίες θέλουν βοήθεια και όχι καλλικράτηστα επιμελητήρια. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία όλων και των κομμάτων και των βουλευτών, ειδικά των τοπικών, γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, γιατί ο νομός μας, σας θυμίζω, ότι είχε 300.000 πληθυσμό, σήμερα έχει 165.000 με τάση μείωσης. Και αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα, αν δεν ανοίξουμε δουλειές και δεν κρατήσουμε τους νέους εδώ, θα έχουμε ένα νομό γερόντων, ο οποίος θα λέει ιστορικά ότι κάποτε παρέγαγε και τώρα δεν παράγει. Πρόεδρε, και ένα νομό που φιλορροεί από την εποχή των επιδοτήσεων για μετανάστευση των επιχειρήσεων από την Ελλάδα στις όμορες χώρες, φτάσαμε στο σήμερα. Το αύριο προβλέπεται μάλλον πολύ πιο σκοτεινό για τον νομό Σερών. Δυστυχώς, ο πλούσιος νομός Σερών, τώρα που έχουμε μπει στην παγκοσμιοποίηση και στην είσοδο άλλων χωρών διπλανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι είναι πιο. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη από εμάς, ότι είναι πιο ανταγωνιστική, γι' αυτό και οι επενδύσεις δεν γίνονται ή κάνουμε κάποια λάθη. Οι κυβερνήσεις που έχουμε κάνουν λάθη, δεν δίνουν τα κίνητρα που πρέπει στους επιχειρηματίες και σε αυτούς που θα φέραν τα χρήματά τους απ' έξω για να επενδύσουν, γι' αυτό και δεν γίνονται επενδύσεις και δεν ανοίγουν δουλειές. Η πρόθεση αυτή της κυβέρνησης διαλύει την στήριξη του επιχειρηματία στην περιφέρεια και δεν θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να εφαρμοστούν. Ο επιμελητηριακός θεσμός είναι ένας σημαντικός θεσμός που βοηθάει το επιχειρήν και ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Σήμερα συζητήσαμε εδώ την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει ένα νομοσχέδιο και να καταργεί τα περιφερειακά επιμελητήρια από 59 να γίνουν 18. Δηλαδή είναι σαν να θέλεις να αναβαθμίσεις την εκπαίδευση και από την άλλη την πλευρά να κλείνεις τα σχολεία. Σε μια περίοδο όπου όλοι μιλάμε για ανάπτυξη, όλοι μιλάμε που πρέπει να στηρίξουμε το επιχειρήν, βλέπουμε ότι στην πρόθεση της κυβέρνησης είναι σε επίπεδο σκέψεων αυτή τη στιγμή, όπου αύριο θα έρθει ως προσχέδιο να μπει στη διαβούλευση και να συζητηθεί, είναι το να διαλύσει τα περιφερειακά επιμελητήρια, να κάνει 18 επιμελητήρια ένα στην έδρα κάθε περιφέρειας με ένα στόχο. Με στόχο να τα ελέγξει πολιτικά, γιατί δημοσιονομικά δεν δημιουργούν πρόβλημα, μια και τα επιμελητήρια δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε με ένα ευρώ. Άρα θεωρώ ότι αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης διαλύει τη στήριξη του επιχειρηματία στην περιφέρεια και δεν πρέπει να περάσει με τίποτα.